Θεωρείτε έχουμε λίγη δουλειά, σε συγγνώμη που μιλώ τώρα, περιμένουμε τους... Πόσους έχουμε ρε μέσα στο live? Έχουμε 2.500 άτομα μας θεωρούν όλα live. Πολλά καλά. Εσείς πόσους έχετε? Κανένα. Μόνο τους κάμεραμαν μας, καμνιούς σου. Αλήθεια κοπέλη. Το πρόβλημα της τηλεόρασης δεν ξέρεις ακριβώς πάντα πώς είσαι θεωρούμε. Δεν μπορεί να έχουν ανοιχτή την τηλεόραση, μπορεί να θεωρούν τρεις, μπορεί να με θεωρούν, μπορεί να φύγει. Δεν ξέρεις, δεν είναι μετρήσιμο. Εμείς ξέρουμε ακριβώς πότε φεύγουν ακριβώς τα ίντερνετ και είναι το πρόβλημα. Άντε ως πάντα. Είναι το που θέλαμε να σου πλήσουμε σήμερα. Ποιο δηλώσεις που έχω φοιτεία να πάρω μετά. Να κάνω τώρα δηλώσεις που έχω φοιτεία να σου πάρω σε λίγο. Παιδιά, κουφτιστείτε, ελάτε, την ώρα 2.15 να κάνουμε το καρκασαλίκι εδώ με. Κόσμια πάντα. Εσείς που σπίτι. Έτοιμοι. Να πούμε στην αρφή. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, να μας πεις, φιλιά, για τη σημερινή διαμαρτυρία και τι αναμένεις. Καταρχήν, τούτον ήταν η σταγόνα που εξεχύλισε το ποτήρι, τούτον που απαγορευτήκαν τα τηλέφωνα στα σχολεία. Και θέλω να το συνδέσω λίγο με το COVID. Θέλουμε να αναγκάζουμε τους άλλους να βάλουν εμβόλια, αν θέλουν γίνει να το κάνουν. Και όπως
Και εσείς είσαστε δαμέ και έχετε όλοι τα τηλέφωνα σας. Δεν θέλουμε να σας αγκάσουμε τώρα που είσαστε στη δουλειά να μένε σε τα τηλέφωνα. Έτσι γίνει τσι, μέσα στα σχολεία δεν χρειάζεται να τους αναγκάσουμε να μην έχουν τα τηλέφωνα. Και το πράγμα είναι και θέμα ασφάλειας, είναι και πολλά άλλα θέματα. Και γενικά ο κόσμος εξελίσσεται. Το τηλέφωνο έγινε προέκταση του σερκού μας πλέον. So, το να το βγάλουμε από τα σχολεία, αντί να το οθούμε να χρησιμοποιούν σωστά. Επειδή συμφωνώ και με την απουλαλούση ότι πρέπει να περνούμε παραπάνω χρόνο χωρίς τηλέφωνα κτλ. Και εγώ ίδιος κάνω το, αλλά όχι να τους αναγκάσουμε. Για να αναγκάσεις κάποιον, έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Και τούτο το πράγμα, απλά επειδή έχει χρόνια που το ακούμε ότι να αλλάξουν τα σχολεία, άλλοι προέδροι, άλλοι υπουργοί παιδείας κτλ. Και ποτέ θεωρούμε κάτι σταθερό, κάτι actual, κάποια αλλαγή που δυνατή, που να νιώσουν οι μητσί ότι αλλάσουν. Και αντί να πάνε μπροστά, πάμε πίσω. Το τούτο η δοκιμή είναι να δοκιμάσουμε, να αναγκάσουμε το σύστημα να αλλάξει. Και είδαμε οι μητσί εφίαν να έρθουν και ακόμα να έρθουν μετά που να σχολάσουν. Γι' αυτό έκαναμε το που μια ως τις τρεις για να μην αναγκάσουμε όλους τους μητσούς να φύγουν, όσοι θέλουν να φύγουν πιο κλειδά από το σχολείο. Και να περιμένουμε δαμε τους υπόλοιπους να έρθουν που να σχολάσουν και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ειρηνευτική διαδήλωση για να πετύχουμε το που θέλουμε. Και είναι όμορφο το πράγμα, να έρχονται πολλά άτομα μαζί και να ζητούν κάτι από την κυβέρνηση. Ναι, τούτα με λίγα λόγια. Επειδή δεν σε προβληματίζει ότι η ΨΕΜ με ανακοίνωσή τη φαίνεται ότι δεν θα συμμετάσχει. Ναι, η ΨΕΜ χτες έγινε το επιτελείο και χτες ψηφίστηκε η πρόεδρος στην ΨΕΜ. Άρα ήταν δύσκολο, δεν μπορούσα να μιλήσω από πριν μαζί του, αφού ένιωσε κάποιο συμβούλιο. So, αποφασίσαν χτες και μίλησα χτες μαζί με την πρόεδρο της ΨΕΜ και δεν μπορούσαν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να υποστηρίξουν και να κάνουν το πράγμα. Δεν διαφωνούν, συμφωνούμε το που θέλουμε. Απλά είχαν τον χρόνο το μαθητικό συμβούλιο να πάρει θέση για αυτό το πράγμα, αφού χτες ψηφίστηκαν. Αν δεν κάνει πίσω το Υπουργείο Παιδείας, θα την προτείνεις κάτι. Αν δεν κάνει πίσω το Υπουργείο, τι εννοείς να. Αν η πρόταση μείνει ως έτσι, δηλαδή τα κινητά είναι κλειστά στις τσάντες. Μα το θέμα είναι, δεν είναι για μόνο τα κινητά στα σχολεία, για πολλά θέματα. Οι μαθητές δεν είναι χαρούμενοι στα σχολεία. Δεν περνούν καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Αν παιδιά να τους στέλνουμε και να σέρουνται. Δηλαδή θέλουμε να μην περνάουν καλά τα μωρά. Και έχει πολλές ερεύνες που δείχνουν ότι άμα περνούν καλά, αν τους αρέσει το περιβάλλον, έναν και πιο επικοδομητική η μάθηση τους. Σε τούτο το πράγμα, επειδή μάθαμε ότι το σύστημα έτσι είναι τόσα χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα, και έμεινε στο νου μας, εν το ρωτούμε, ρε, μα είναι καλό το εκπαιδευτικό μας σύστημα, εν κάνουμε την ερώτηση. Και άμα ρωτήσεις και πραγματικά ρωτήσεις και τους μαθητές, είμαστε καλά, περνούμε καλά, είναι καλό το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όλοι να πούσει νόη. Και αφήνουμε το δαμέ, αφήνουμε το και έχουμε απάθεια, και αλλάσσουν πράγματα, και άμα έχουμε απάθεια, αλλάξαμε το τούτο και δεν είχαν πρόβλημα, αν θα αλλάξουμε και τούτο, έτσι αλλάξουν πράγματα όχι προς το μέρος μας και η απάθεια είναι καλό πράγμα. Άρα να είμαστε έτσι λίγο ακτιβιστές και να θέλουμε να αλλάξουμε, να αναγκάσουμε την αλλαγή να έρθει, νομίζω είναι ο σωστός τρόπος. Και να σας πω την αλήθεια, αν και είμαι και σίγουρος, είμαι καινούριος στην πολιτική, δοκιμάζω πράγματα με σκοπό την αλλαγή και να βελτιωθούν τα σχολεία και τούτο είναι μια δοκιμή είδαμε σήμερα μαζί με τους μαθητές. Και μπορεί να πετύχει, μπορεί να αποτύχει, μπορεί να ακουστούμε, μπορεί να μην ακουστούμε, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Γιατί απευθείας σε διαμαρτυρία και να ζήτησες και εσύ κάποια συνάντηση με την Υπουργό που ήδη είσαι κάνει μια συνάντηση με την Υπουργό τότε μόλις εκλέγηκες, αλλά ήταν τα κλιματιστικά τότε και πολλά άλλα θέματα παιδείας. Γιατί τώρα έκαμες κάποια συνάντηση με την Υπουργό? Επειδή για να... τώρα η κυρία Υπουργός φαίνεται να άνοιξε τα αυτιά της. Επειδή έκαναμε το πράγμα. Επειδή πριν νομίζω ήταν κλειστά τα αυτιά της που της Εμίλου, τώρα που ανοίξαν τα αυτιά της, να προσπαθήσουμε μετά από τη διαμαρτυρία να μιλήσουμε. Επειδή άμα σου λέει ο άλλος ναι, και μετά να μην γίνεται τίποτε, τούτος είναι ένας σκοπός να εισακουστούμε και την ώρα που να συζητούμε την επόμενη φορά να είναι ανοιχτά τα αυτιά της. Άρα να ζητήσεις συνάντηση μαζί της μετά. Ναι, να ζητήσω συνάντηση και αρκετά άλλα πράγματα. Και μαζί με τον πρόεδρο για το ίδιο. Ευχαριστώ. Μια χαρά. Άρα, παιδιά, πώς προχωρούμε? Περιμένουμε να μαζευτούμε. Να ξεχνάστε να μην κάνουμε. Να μου είναι εδώ, λάδι. Τι ωμίσεις, λίγο. Α, την μπουκαλά μου. Ευχαριστώ. Να σας κοιτάς και γύρι.
podcast, αλλά δεν έχουμε κανένα για να κάνουμε πολλές. Τώρα εντάξει. Δεν πιάνει πάντα καλά! Ο λόγος που αποουσιάζω είναι δύο λόγοι. Ο πρώτος ότι το απόγευμα φεύγω να πάω στη Γεωργία, επειδή ως ευρωβουλευτές στείλαμε μας αποστολή για να επιτηρήσουμε τις εκλογές στη Γεωργία μαζί με ακόμα 7 ευρωβουλευτές. Δικαιούμουν να μην πάω στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ταυτόχρονα ήβρα τσετούν, μπορούσα να πάω μια μέρα και να ψηφίσω για μια μέρα τα πράγματα που γίνονται σήμερα. Αλλά θεώρησα πιο σημαντικό ότι οι φίλοι μου δαμέ έχουν ένα πρόβλημα να τους δείξουμε οι μαθητές. Και επειδή δεν έχω φωνή οι μαθητές, ούτε ψηφών, κανένας δεν τους λαμβάνει υπόψη. Πρέπει να ακουστούν τα θέλω τους. Και γενικά είναι μόνο μια αφορμή, όπως είπα και πριν. Η παιδεία είναι χαλασμένη, κανένας μαθητή. Ρε παιδιά, περνάτε καλά στο σχολείο? Δηλαδή είναι πρόβλημα αν το πράγμα να μην περνούν καλά στο σχολείο. Πρέπει να αλλάξει το σχολείο ριζικά με σκοπό να περνούν καλά. Και επειδή δεν έχουν φωνή και σημαντικότητα δεν έχουν ψήφο, κανένας δεν τους λαμβάνει υπόψη. Αν είχα ψήφο θα τους λαμβάνει υπόψη, επειδή δεν θέλουν να τους ψηφίσουν την επόμενη φορά. Έλα, σου είναι η κορούα πολλά καλή, αλλά και σου τη φτιώ δαμέ. Έλα ρε κομπά. Για στα μπούτσι ρε μάλακ. Κάρι, στο μυσάλλο, έλα που πάνω. Έλα ρε κομπά, έλα ρε κομπά. Oh,
smaccato. Ho potuto scegliere un braccio se la genedo. Questo che è qui e tu l'hai la chiedo. Vai, basta! Vorresto di... Scillo bellissimo. Era là lo suca che spinge. Mano, re, mano! Mano, Gemelli. Maxi! Pulla. Prima cacciare il suo pulla che suca è macchina. Ma me, all'epto! 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 Θέλουμε να αλλαγεί στα σχολεία εδώ και τώρα. Εντάξει, όλοι μας. Ελάτε. Ρε. Με φεύγει να μέσα σε σπάσω από αυτό. Εμάς τώρα. Όχι βία. Έλα, στέψω. Έλα, ρε. Ρε, καημακλή, ναι. Ρε, ένα, δύο, τρία. Θέλουμε να αλλαγεί στα σχολεία εδώ και τώρα. Και όλοι πάνω τα τηλέφωνα. Εντάξει. Ένα. Φωνάξτε, λευκάστε φωνή. Ένα, δύο, τρία. Θέλουμε να αλλαγεί τα σχολεία εδώ και τώρα. Μια χαρά. Εντάξει, παιδιά. Καλούμε, ναι. Ευχαριστώ πολύ.